Γιατί αναβιώνει και η δολοφονία του ενοικιοδανειστή στην περιοχή της Δάφνης. Στο εφετείο ξανά γυναίκα ράχνη. Πάμε να θυμίσουμε εντάχει ποια είναι αυτή η υπόθεση. Εντάχει μιλάμε για την υπόθεση του 2013 στην περιοχή της Δάφνης, όπου ένας 30χρονος ενοικιοδανειστής έπεσε θύμα μιας συμμορίας 4 ατόμων, εκ των οποίων το ένα από τα 4 άτομα μάλιστα ήταν από το φιλικό του περιβάλλον. Και τι του κάνανε εντάχει κατάφεραν να εισβάλλουν στο σπίτι του με τη βοήθεια μιας γυναίκας αράχνης, η οποία τον προσέγγισε ερωτικά μέσω του Facebook, με αποτέλεσμα να καταφέρουν να φτάσουν στο χρηματοκιβώτιο, αφού πρώτα όμως τον φήμωσαν, τον έπνιξαν, τον κακοποίησαν άσχημα και τον βρήκανε φυσικά ο πατέρας του σε ημίγυμνο και δολοφονημένο. 139.000 ευρώ ηλία, 2 κιλά χρυσό επίσης. Και ένας άνθρωπος νεκρός. Πάμε να ακούσουμε τη μητέρα του θύματος. Ήταν στο δάπεδο, δεμένο χειροπόδαρα με μονοτική ταινία γύρω-γύρω από το λαιμό, πολλές φορές και πολύ σφιχτά και στο στόμα χιαστή. Φωνάζω, Γιώργο μου, Γιώργο μου. Ο πατέρας του προσπαθούσε με μαχαίρι να της κόψει. Τον πίεζε πολύ αυτή η γυναίκα να έρθει στο σπίτι. Ήταν σπήρα. Προκειμένου να κάνει τη δουλειά της, έπρεπε να μπουν σπίτι. Τους είχα δει από μακριά, προσπαθούσα να μάθω τι συμβαίνει. Μου είπε ο αδελφός μου πως του έλεγε ότι τον αγαπάει. Εγώ του ζήτησα να προσέχει. Τις τελευταίες μέρες τον καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο. Αυτή έχει δηλώσει στις αρχές η οικογένεια. Πάμε να δούμε τη φίλη της κατηγορούμενης τώρα. Μου είπε ότι τον προσέγγισε μέσω Facebook και ήταν ένα παιδί αγαθό. Τη μέρα της δολοφονίας με πήρε τηλέφωνο και μου είπε. Έγινε μ***α, ο άνθρωπος πέθανε. Μάλιστα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει αναβίωση όλης αυτής της τραγικής κατάστασης. Ξαναλέμε με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος ερωτεύτηκε μία γυναίκα μέσω του Facebook, την οποία την είχαν βάλει επίτηδες να επικοινωνήσει μαζί του. Ήτανε το δόλωμα για να τον κλέψουν. Ξαναλέμε γύρω σε 140.000 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Σε μετρητά, 2 κιλά χρυσό και να έχουμε την βάναυση δολοφονία του. Με πολύ τραγικό τρόπο έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή. Το χειρότερο, συγγνώμη, είναι ότι ζητάει τώρα, παρακαλώ, η 31χρονη να γίνει αίτηση ανέρεσης της ποινής της, δηλαδή των ισοβίων, πράγμα το οποίο δέχτηκε ο Άριος Πάγος και φαίνεται ότι αυτή θα πέσει μάλιστα και στα μαλακά εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του παλαιού ποινικού κώδικα και του νέου ποινικού κώδικα. Ο οποίος νέος ποινικός τη ρίχνει στα μαλακά.